είναι η παραλία του Λεωνιδίου. Κάνουμε μπάνιο και η πλάκα. Μια χαρά! Αδερφόν Γιόνι, εν έτη 1865, Ιωάννης και Σάρχου επίησε. Αυτό το θα μάθει και ωραίο καμπαναριό. Στο Λεωνίδιο. Είναι ένα έξοχο συγκρότημα, ξενοδοχειακό, παραδοσιακό, πάρα πολύ ωραίο. Ένα πηγάδι με την ανέμωσή του, το οποίο βάζανε τα ζώα, τα μουλάρια γύριζε γύρω με το ποντάρι που είναι πάνω και ανέβαζαν το νερό για να ποτίσουν τους κήπους τα ζώα και για να πίνουν και οι παλαιό πηγάδι κάτω από το ρολόι του Λεωνιδίου. Αυτή είναι η πλευρά η πιο παλιά του Λεωνιδίου, έξω από την Αγία Κυριακή. Διάφορα πυργικά σπίτια, τα οποία τώρα ανακαινίζονται. Άλλο ένα συγκεκριτικό, άλλο το συγκεκριτικό του Λεωνιδίου. Οι αυλές και τα παλαιά σπίτια. Και απέναντι είναι ο λόφος του προφήτη Ηλία. Στο Λεωνίδιο υπάρχουν πάνω από 15 πρωτομές σε διάφορα σημεία και αυτό είναι του Παναγιώτη Ρέπα, γιατρού και δήμαρχου. 1910 γεννήθηκε, 1993 ο γιος του είναι ο γνωστός Ρέπας του Πασόκ. Ο κοκκινόγραφος και το ρολόι. Και δίπλα ένα παλαιό κτίριο, το οποίο τώρα ανακαινίζεται. Я не могу, 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 я не
στην πλατεία του Ορολογίου του Λεωνιδίου. Παλιά το λέγανε τα μασάπικα εδώ, γιατί πουλάγανε κρέατα. Εδώ γίνονταν οι γάμοι. Το ρολόι. Το Λεωνίδιο. Και το ρολόι το οποίο χτύπησε 4 φορές. Άλλο ένα ωραίο σημείο του Λεωνιδίου με τα παλαιά σπίτια. Το οποίο είναι ανακαινισμένα. Είμαι στο Λεωνίδιο, είναι ένας από τους κεντρικούς δρόμους του Λεωνιδίου. Και στη γωνία είναι αυτό το νεοκλασικό κτίριο. Τα παλιά του Λεωνιδίου. Εγώ κοινόβραχος επάνω, είμαι στο ίδιο σημείο της ενορίας της Αγίας Κυριακής, αυτό το έξοχο. Πάλι στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, ο Κοκκινόβραχος, και μπροστά μου είναι ένα έξοχο αρχοντικό, το οποίο έχει αυτό το ωραίο μπαλκόνι με τα μαρμάρινα που το βαστάνε. Είναι μια άλλη έξοχη προτομή στο Λεωνίδιο, λέει Αριστίνους Προχάνης, 1850-1953, γιατρός, βουλευτής Αρκαδίας, δήμαρχος Λεωνιδίου. Είναι της γνωστής οικογένειας των Τροχάνων, που έχουν δει στην Αγία Κυριακή ανακαίνιση χτίσιμο, και ο οποίος ήταν και ένας ποιητής του 1700, είχε γράψει ένα μεγάλο ποίημα, ο προπάπος αυτού, στον Πατριάρχη Σοφρόνιο στα Ιεροσόλυμα. Και δίπλα είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο αρχοντικό. Έχει μια πάρα πολύ ωραία βάση. Μια ωραία προτομή στο Λεωνίδιο είναι του Αρεοπαγίτη, του Παναγιώτη Σιγουράς Αρεοπαγίτης, 1910-1996. Πάρα πολύ ωραία. Είναι στο έξω από το Ιεροδικείο του Λεωνιδίου. Πως τα ουράνι, καταγόμενος από το Λεωνίδιο, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 1890-1953, ήταν ποιητής και αναγνωρισμένος καλός. Και υπάρχει η προτομή του εδώ στην είσοδο του Λεωνιδίου. Κώστας Ουράνης ποιητής. Είναι μια πλευρά του πύργου του αρχοντικού του Τσακαλιώτη, 1880 αυτό. Ένα
πάρα πολύ από τα παλιότερα και από κάτω είναι η ύφαλος και η πολεμίστρια του. Είναι χυμάτρα υψηλή, είναι τετραόροφος σχεδόν και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάει το ωραίο αρχοντικό του Τσικαλιώτη με την πολεμίστρα, την είσοδο. Και αυτός είναι ο περίφημος πύργος του Τσικαλιώτη στο Λεωνίδιο με το πυργίσκο. Είναι του 1790-1800. Είναι όταν το Λεωνίδιο ήταν μικρός συνοικισμός και ζούσαν ορισμένοι άρχοντες εδώ μόνοι τους. Έχει ένα ωραίο ηλιακωτό. Η πολεμίστρα του πύργου. Καθώς και αυτό το ωραίο ηλιακωτό. Ο πύργος του Τσικαλιώτη 1780-1810. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό αρχοντικό στο Λεωνίδιο. Η είσοδος και εδώ είναι ο πύργος. Ένας αγωνιστής εξάγωνας στην Τριπολιτσά, στην Επανάσταση του 1821, είναι ο Μανολάκης Γεωργίου Δούμιας. Είναι με τον τομή του, ο οποίος στην κατάκτηση Τριπολιτσάς ήταν η πρώτη νίκη των Ελλήνων υπό το Πολυποτρόνι. Ήταν ένας από τους οπρακτήμιους του Μανώλης Γεωργίου Δούνιας, από Λεωνιδίου, που οθηγήθηκε στην Πολιτσά 1821. Είναι ένα πάρα πολύ επιτυχημένο, το οποίο έχει και ορισμένα γοτθικά στοιχεία επάνω του. Είναι πάρα πολύ ωραία η επίσκεψη. Η βάση ολόκληρη. Είναι 1890 και αυτό. Είναι η εποχή του νεοκλασικισμού. Και δίπλα είναι ένας παλαιός τάφος, η πρώτη, ήσατε πιο απλή. Μπαίνοντας στο κημητήριο είναι αυτό το πρώτο, γράφει 1877. Είναι ίσως, έχει όλη ίχνος. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και η ωραία κόρη είναι εδώ. Thank you.
έκλειψη πολύ ωραία επάνω. Όλα φτιαγμένα από τους πλούσιους λωνιδιώτες του περασμένου αιώνα, οι οποίοι είχαν χρήματα και τα έπαιρναν από τα νησιά και από τα εμπόρια και από την Κωνσταντινούπολη. Τέτοια γλυπτά έχει το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Πάλι το διπλανό, πάλι με τις γάδες ανάποδα. Το ωραίο μετάλλιο, η πρωτονή, ολόγλυφη. Δάδες που είναι ανάπολες, πάλι τις ίδιες γραφές, είναι όλες οι ίδιες. Άλλο ένα έξοχο, μία στιγμή την Πολυμβία. Με τη Λύκη θα πάρω, την πάρα πολύ ωραία. Και ο άγγελος ο οποίος γράφει τα ονόματα στη περγαμενή, στο βιβλίο της ζωής. Ο λίχνος κάτω, η οικογένεια των τροχάνιων.